Στην Α1 κατηγορία στο άθλημα του μπάντμιντον κατάφερε να ανέβει η ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα στις 20 και 21 Ιανουαρίου διοργανώθηκε στην Πορταριά το ομαδικό της Α2 κατηγορίας, από το οποίο οι νικήτριες ομάδες θα μπορούσαν να ανέβουν στην Α1. Σε αυτή τη διοργάνωση ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Εθνικός κατάφερε να ανέβει κατηγορία, κατακτώντας την τρίτη θέση ανάμεσα σε 8 ομάδες. Φέτος καταφέραμε να ανεβάσουμε την ομάδα στην Α1 με 8 ομάδες αντιπάλους, βγήκαμε τρίτη. Χάσαμε μόνο ένα παιχνίδι. Ευελπιστούμε του χρόνου να μείνουμε στην κατηγορία και τα επόμενα χρόνια να φέρουμε και κάποια διάκριση. Γύρω στα 40 άτομα αγωνίζονται στην ομάδα. Έχουμε περιφερειακά πρωταθλήματα που γίνονται η κάθε κατηγορία από 2 φορές το χρόνο. Παίζουν παιδάκια από 7 χρονών μέχρι ενήλικες όλων των ηλικιών. Όποιος έρθει στην ομάδα και θέλει να αγωνιστεί θα βγάζει δελτίο και μπορεί να πάρει μέρος στους αγώνες. Έχουμε και πανελλήνια πρωταθλήματα 1 φορά το χρόνο για κάθε κατηγορία. Να σημειωθεί ότι τον προσεχή Ιούνιο πρόκειται να διοργανωθεί στην Αλεξανδρούπολη από τον Εθνικό το πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάντμιντον κάτω των 11 ετών. Γίνεται η διοργάνωση της δεύτερης φάσης των περιφερειακών. Οι κατηγορίες ηλικιακές που αγωνίζονται εδώ στην Αλεξανδρούπολη είναι κατηγορίες κάτω των 9, κάτω των 11 και κάτω των 22 χρονών. Οι πόλεις που συμμετέχουν είναι από Ορεστιάδα μέχρι και Ξάνθη. Τα περιφερειακά αυτές τις ομάδες περιλαμβάνουν. Οι βαθμολογίες που θα συλλέξουν είναι αυτές που θα ακολουθήσουν τα παιδιά μετά στα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ο Εθνικός συμμετέχει σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, σε όλη την Ελλάδα. Τώρα το Μάρτι έχουμε Θήβα και Πάτρα με τα U13 και U15. Και αργότερα έχουμε άλλες μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. Ο Εθνικός λοιπόν θα αναλάβει τη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κάτω των 11 τον Ιούνιο. Θα θέλουμε βέβαια να έρθει όλος ο κόσμος εκεί της Αλεξανδρούπολης και να συμπαρασταθεί τον Εθνικό.